Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, σε μια συνέντευξη με το πρώην μέλος των Navy Seal, Σον Ράιαν, δήλωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla, Elon Musk, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να υπηρετήσει στο υποθετικό Υπουργικό Συμβούλιο του Λευκού Οίκου, λόγω του απαιτητικού προγράμματος λειτουργίας των διαφορών εταιριών του. Θα τον έβαζα στο Υπουργικό Συμβούλιο οπωσδήποτε, αλλά δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να το κάνει αυτό με όλε αυτέ τι υποχρεώσει που έχει, είπε ο αρχηγό των ρεποπλικανών ενώ χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη ω παράδειγμα για το που θα μπορούσε να βοηθήσει ο Αμερικανό Μεγιστάνα. Μόλι πριν από δύο χρόνια, ο Ντόναλτ Τραμπ και ο Έλον Μάσκ βρίσκονταν σε ανοιχτή κόντρα, ανταλλάσσοντα προσβολέ σε δημόσια φόρουμ όπω τα μέσα κοινωνική δικτύωση αλλά και σε πολιτικέ συγκεντρώσει. Τώρα όμω έχουν γίνει σύμμαχοι σε αυτέ τι εκλογέ, καθώ ο Έλλον Μάσκ υποστήριξε δημόσια τον Ντόναλτ Τραμπ τον περασμένο μήνα, λίγε στιγμέ μετά την απόπειρα δολοφονία του πρώην Προέδρου. Νωρίτερα το Μάιο, μάλιστα, ο Έλλον Μάσκ είχε βοηθήσει στη δημιουργία μια επιτροπή πολιτική δράση υπέρ του Ντόναλτ Τραμπ. Και οι δύο άνδρες ωστόσο έχουν εκφράσει την ιδέα ότι θα ήθελαν να κυβερνήσουν μαζί εάν ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής κερδίσει δεύτερη θητεία.